Πιες Στρώμου χρήσατε δημιουργεί η κατάσταση όπως διαμορφώνεται επί του Συριακού εδάφους. Χθες μιλούσαμε για τη δόμηση του προσχήματος μιας στρατιωτικής επέμβασης στη Συρία. Ένα πρόσχημα που σήμερα φαίνεται να παίρνει σάρκα και οστά και δεν είναι άλλο από τη χρήση χημικών όπλων σκηνοθετημένη κατά τη Μόσχα. Ο ρωσικός στρατός συγκεκριμένα, στενός σύμμαχος του καθεστώτος Άσαντ, ανακοίνωσε ότι το προβοκατόρικο βίντεο με πλάνα μιας δίθεν χημικής επίθεσης είναι έτοιμο για δημοσίευση. Έχει γυριστεί από τους αντάρτες, οι οποίοι ακολούθως θα επιρρύψουν την ευθύνη στον Άσαντ, χρησιμοποιώντας κατά αυτόν τον τρόπο τη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ και του συνασπισμού τους, κάτι που η Ουάσιγκτον ούτως ή άλλως εδώ και μέρες διαμηνεί ότι θα πράξει, εάν όντως υπάρξει χρήση χημικών στο Ιντλίμπ. Τα ρωσικά μαχητικά πάντως εξακολουθούν να βομβαρδίζουν το Ιντλίμπ και αυτό που αναμένεται πια είναι η χερσαία επίθεση Γιάννη του Συριακού καθεστώτος, έτσι. Η ανακατάληψη Χρύσανθε αυτού του τελευταίου προμαχώνα των αντικαθεστωτικών, άλλωστε είναι η πάγια πρόθεση του Άσαντ και το έχει διαμηνήσει πολλάκις δια των συμμάχων του. Παρά τα αυτά, επικεφαλής των ανταρτών, μιλώντας στο Αλτζαζίρα, υποδεικνύει ότι η επίθεση ενδεχομένως να καθυστερήσει, καθώς αναζητείται λύση σε διπλωματικό επίπεδο. Ωστόσο, δηλώνει ότι αν και εφόσον γίνει το επόμενο βήμα, η Τουρκία τους έχει διαβεβαιώσει ότι θα επέμβει, παρόλο που ο Ερντογάν, δημόσια τουλάχιστον, απευθύνει συνεχώς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση της έντασης. Ανάλογες είναι και οι εκκλήσεις του ΟΕΕ που προειδοποιεί ότι η μάχη στο Ιντλίπ μπορεί να αποτελέσει τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική καταστροφή του 21ου αιώνα, Γιάννη. Ναι, ήδη 30.000 άμαχοι έχουν εκτοπιστεί από την αρχή του μήνα, ενώ χιλιάδες άλλοι αναζητούν καταφύγια υπό το φόβο ενός νέου πολέμου. Η κατάσταση στο Ιντλίμπ απασχόλησε σήμερα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που συνήλθε εκτάκτως μετά από πρωτοβουλία της Ρωσίας, η οποία ζήτησε να ενημερώσει τα μέλη του Συμβουλίου για την τριμερή σύνοδο κορυφής της Τεχεράνης, η οποία, υπενθυμίζω, δεν κατέληξε σε συμφωνία κατάβαυσης του πυρός. Για άλλη μια φορά, Χρύσανθε, διαφάνηκε το χάσμα ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τη Μόσχα. Η τοποθέτηση του Ρώσου πρέσβη ήταν αναμενόμενη. Επικεντρώθηκε στην ανάγκη εξουδετέρωσης των τρομοκρατών και υποστήριξε το δικαίωμα της Δαμασκού να ανακτήσει τα εδάφη της. Κάτι που συνεπάγεται, όπως όλα δείχνουν, μια νέα πολεμική σύραξη, την οποία ωστόσο η Ρωσία ονομάζει αντιτρομοκρατική επιχείρηση. Ευχαριστούμε πολύ. Παραμένουμε στη διεθνή επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, καθώς.